Πάμε στον Αλέξη Μητρόπουλο που έχει πάρει τις πολιτικές του αποφάσεις εδώ και χρόνια. Γιατί σήμερα τον θέλουμε εμείς για τα εργατικά. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Και πολλά να μας Καλησπέρα κύριε Σαδήμα, κύριε Σκουρή. Η σημαντικότερη δικαστική εξέλιξη είναι αυτό που έχει για δεύτερη μέρα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Τα Νέα, όπου ο ΕΦΚΑ καταδικάστηκε και η κυβέρνηση από καθυστέρηση να βγάλει τη σύνταξη σε μία ασφαλισμένη, επεδίκασε πλέον των συντάξεων και 5.000 ευρώ και μάλιστα η κυβέρνηση όταν κοινοποιήσαμε με το συνεργάτη που χειρίστηκε τον κύριο Γλέζο, κορυφαίο και σεμνό συνταξιολόγο, εργατολόγο, την απόφαση παρετήθηκε του δικαιώματος της έπεσης. Άρα λοιπόν σήμερα οριστικά μάλιστα, παρετήθηκε ή μπορεί... Οριστικά δίνει μάλιστα, είδηση, ένας... δίνει είδηση τώρα. Γιατί αυτό θα είναι οδηγός, για άλλες περιπτώσεις. Ναι. Συνεπώς κύριε Σκουρή, καλώς επιμένει ο κύριος Σκουρή και ο κύριος Σαδήμας, καθέστη αμετάκλητη υπόθεση, άρα παρετήθηκε του δικαιώματος και είναι έτοιμος ο συνάδελφος. Εγώ άκουσα, ρωτώ ξανά κύριε Μητρόπουλε, συγγνώμη που σας κόβω, αλλά άκουσα κάποιον εκπρόσωπο που έλεγε δηλώνουμε ότι παρετούμαστε, αλλά έχουμε χρόνο για την απόφαση μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Γι' αυτό ρωτάω αν κατέθεσε χαρτί, γιατί τα χαρτιά πιάνουν, όχι δήλωση. Εξέπνευσε, σας αποκαλύπτω το εξής. Ναι. Εξέπνευσε η προθεσμία, βγήκε το πιστοποιητικό τελεσυρικίας και το απόγραφο, μου ενημέρωσε ο κύριος Γλέζος, και εισπράττουνε τη Δευτέρα, την Τρίτη τα ποσά. Αυτό θα έλεγα ότι καλώς έπραξε, γιατί έρχεται τσουνάμι. Για τα μηνύματα που πήραμε, ξέραν ότι το χειριστήκαμε του συνεργάτε τη ΕΝΙΠΕΚ. Πολλοί κόσμοι, κύριε Σκουρή και κύριε Σαδήμα, δεχόσαστε κι εσεί τέτοιε αιτιάσει, περιμένει και 2, 3 και 4 χρόνια. Όταν εισπράττει τη σύνταξη, δεν παίρνει τόκου, αλλά όταν ο πολίτη οφείλει σε πολλοδομίε. Ναι, το κουβεντιάζαμε και χωρί να το ξέρουμε προχθέ, και... αυτό είχατε δίκιο. Όμω, κύριε Μητρόπουλε, ποιου ανθρώπου, ποιου συνταξιούχου αφορά τώρα αυτό, ποιο μπορεί να πάει να το διεκδικήσει? Γιατί είναι σημαντικό. Επειδή στα πρωτοδικεία τα διοικητικά παρίσταται και χωρίς δικηγόρο ή ασφαλισμένη, όποιος έχει καθυστέρηση 2 και 3 χρόνια, από την απόφαση το περιεχόμενο, το πολύ, πολύ πρωτοποριακό σκεπτικό της συγκεκριμένη, δεν υπάρχει προηγούμενος μετά τη μεταπολίτευση τέτοιας απόφασης. Και γι' αυτό, όπως είδατε, πήρε και τα μέτρα του, έκανε και τις παρατηρήσεις τους. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αφορά χιλιάδες κόσμου. Να καταλάβει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ ότι δεν μπορεί να καθυστερεί και 2 και 3 χρόνια για να απονείμει τη σύνταξη. Κύριε Σαδήμα και κύριε Σκουρή. Καλά κάνετε και το λέτε. Να σου πω τώρα. Μπράβο στη δικαιοσύνη, έτσι, που είναι μια πρωτοποριακή απόφαση. Ναι. Εμείς το συλλάβαμε, αλλά οφείλεται στη γενναιότητα δικαστού. Ερώτηση τώρα. Πριν πούμε στο στούντιο, μου ήρθε ένα μήνυμα ότι έβγαλε την εγκύκλιο ο Κωστής Χατζηδάκης. Για αυτό που συζητάμε τόσο καιρό, για εσάς, για τους συναδέρφους σας, για τους λογιστές, τι λεφτά θα πάρουν? Δεν την εξέδωσε, κύριε Σαρήμα. Έβγαλε τις αρήφες, το τιμολόγιο των λογιστών και των δικηγόρων. Ναι. Εγώ πρώτος στη δική σας εκπομπή, σας έχω πει ως επιστημονική ένωση, οι πολυπληθέστεροι που διαθέτει εξειδικευμένους, είπαμε ότι δεν συμμετέχουμε, διότι σύμφωνα για το Σύνταγμα και από τους νόμους, τη σύνταξη την απονέμει και την εκαθαρίζει δημόσια υπηρεσία και δημόσιο λειτουργός. Από εκεί και πέρα, ο δικηγορικός σύλλογος και ο παλιός μου συνεργάτης και φίλος, ο κύριος Βερβεσός, συνεζήτησε με το Υπουργείο κλπ. Και καταλήξανε στο ότι πρέπει να πιστοποιηθούν δικηγόροι και λογιστές. Από εκεί και πέρα, πολύ μας προβληματίζει αν πάρει σύνταξη, κύριε Σαδήμα, κύριε Σκουρή, κάποιος που δεν δικαιούται. Ή δεν πάρει κάποιος που δικαιούται. Κατά τίνος θα στραφεί αυτός που εισέπραξε και πρέπει να τα γυρίσει και αυτός που δεν εισέπραξε και έπρεπε να εισπράξει. Και αν κάνει λάθος ο συνάδελφός σας, αν κάνει ο Μητρόπουλος, λέμε τώρα, για να μην λέμε, που δεν θα κάνει, αλλά λέμε, ποιος το χρεώνεται το λάθος? Ναι. Θα κάνουν λάθη και λογιστές και δικηγόροι, διότι είναι σύνθετο φαινόμενο ο επανυπολογισμός και ο αλγοριθμός και τα έχουμε διαπιστώσει αυτά, διότι καμιά φορά λειτουργούμε ως επαιτείο δυστυχώς και συναδέλφων μας, άρα πρέπει και να ενημερωθούν, αλλά κατά τίνος αστραφεί. Έχει δρακόντια πρόστιμα. Κατά συγνώμη, τίνος αστραφεί. Αρχικά μας είπαν ότι θα πρέπει στο τέλος να υπογράφει ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ την τελική απόφαση. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Λέει ο νόμος, κύριε Σκουρή, πολύ σωστά το πεις, αλλά λέει στη δεύτερη παράγραφο
ότι αν παρέλθει άπραγη προθεσμία το δίμηνο, τότε η πιστοποίηση του δικηγόρου ή του λογιστή, δηλαδή η απόφαση εγκαθάρισης, ισχύει κανονικά ως απόφαση. Από εκεί τρέχουν και οι ευθύνες. Ωραία, αυτό είναι σημαντικό τώρα, έτσι όπως το λέτε, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί ο κόσμος θα ψάχνει να βρει ποιος ασχολείται με αυτό. Θα βγουν οι λίστες, φαντάζομαι, στην επιφάνεια. Ποιοι ασχολούνται, πού θα πάνε και τι πρέπει να προσέξουν. Και δεν διανοούμεθα αφανώς ή εμφανώς να πληρώνει ο ασφαλισμένος έστω και ένα ευρώ. Να το ξαναπώ. Δεν διανοούμεθα να συντηρηθεί ένα κλίμα, το λέω και στενοχωρώ και συναδέλφους. Δεν διανοούμε να πηγαίνει ο ασφαλισμένος να κάνει αίτηση για σύνταξη, να βγαίνει όποια απόφαση κατά τον τρόπο που εξηγήσαμε, αλλά εμέσως ή αμέσως να πληρώνει κάτι, να φέρει όλη την ευθύνη της πληρωμής ο ΕΦΚΑ, κύριε Σαντίμα, κύριε Σκουρή. Λοιπόν, να κάνουμε μερικές ερωτήσεις για τους ανθρώπους που σας παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια και σας εμπιστεύονται. Η κυρία Αναστασία από την Καλλιθέα είναι 60 χρονών με ανήλικο τέκνο και ρωτάει αν μπορεί να βγει στη σύνταξη. Δεν μας είπε τα ένσημά της. Και έχετε απόλυτο δίκιο και θα μας ανακαλέσει τον Γρηγόρη Τσοχαλή. Ο κύριος Παναγιώτης από το Ήλιον. Έχει βγει απόφαση του ΕΦΚΑ για αναδρομικά από τον Αύγουστο. Αναφέρεται και στο ΕΤΕΑΠ, αν δεν κάνω λάθος. Και με πάνε, λέει, από τον ΕΦΚΑ στο ΕΤΕΑΠ και με έχουν κάνει μπαλάκι, λέει. Ναι. ΕΤΕΑΕΠ, το ΕΤΕΑΕΠ, ναι, ναι. Και τον έχουν κάνει μπαλάκι, λέει. Του λένε από τον ΕΦΚΑ πήγαινε εκεί και από εκεί ξαναπήγαινε εκεί. Αυτό είναι διαδικαστικό εσωτερικό, φαντάζομαι, έτσι. Η μεγάλη υπόθεση των αναδρομικών αφορά το και τον κύριο τηλεθεατή. Θα γίνει 27 με 29 Ιουλίου. Το είδα ότι και χθες με συνάδελφο το ανακοινώσατε και σωστά το περιγράψατε. Είναι λάθος που η κυβέρνηση, βεβαίως με σφάλμα του αναδόχου, δεν ήταν όριμη να δώσει τα αναδρομικά και τις αυξήσεις των νέων συνταξιούχων, δηλαδή αυτών μετά το Μάιο του 2016. Αλλά είναι μεγάλο στοίχημα τέλη Ιουλίου πώς θα ανταποκριθεί, κύριε Σκουρή, κύριε Σαντίμα, και για τα αναδρομικά των νεοσυνταξίχων και των παλαιοσυνταξίχων. Εύχομαι να μην πάει πίσω των παλαιών συνταξίχων αυτών προ Μαΐου του 2016. Ερώτηση. Πρέπει η κυβέρνηση... Ορίστε. Ο κύριος Νίκος από τον Άφλιο. Με την υποτιθέμενη, λέει, αύξηση βρούτου στο 19 για τους συνταξιούχους, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Αυτό μόλις εξηγήσαμε και για να πούμε και να είμαστε... Ναι. Να είμαστε έτοιμοι. Τα αναδρομικά έρχονται λόγω των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας. Ήρθαν όμως και τα δέχτηκε. Άρα δεν είναι χάρισμα κυβερνήσεων τα τελευταία αναδρομικά. Είναι μετά από αποφάσεις γενναίων δικαστών και κάποιον επιμόναν από εμάς. Πάμε τώρα στην Κοζάνη. Μας παρακολουθούν από όλη την χώρα και συγκεκριμένα στην Πτολεμαίδα. Ο κύριος Αχιλλέας είναι 40 χρόνια στην ΔΕΗ. Υπηρεσία, δούλεψε 40 χρόνια, είναι 62 ετών. Μπορεί να πάρει αναδρομικά? Αν δεν έχει βγει στη σύνταξη, δεν θα πάρει αναδρομικά. Τέλος. Αλλά τι έχει, τι ωφέλεια θα έχει ο κύριος από το Λεμαϊδα? Θα έχει ότι αν έβγαινε με το παλιό σύστημα το τιμολόγιο Κατρούγκαλου, θα έπαιρνε 100-150 ευρώ το μήνα λιγότερα. Γιατί? Διότι αναμορφωθήκαν. Είναι υποτιθέμενη αύξηση που έλεγε ο προηγούμενος λεφέτης. Αναμορφωθήκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης και καταλαμβάνουν και τον αξιότιμο τηλεθεατή. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλας τώρα από την Αττική, από τη Σαχαρνέ. 49 μήνες αναμονή, λέει, για σύνταξη και μάλιστα κομμένη κατά 8.000 από την αναμενόμενη. Τι να κάνουμε, λέει, πώς θα τα διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα? 49 μήνες για να βγει η σύνταξη. Αφού είναι αναμενόμενη, γιατί είναι κομμένη? Άρα τι πήρε τη σύνταξη? Δεν αναμένει. Ναι. Όχι. Δεν είπε ότι 8, είναι κατά 8.000, λέει, μειωμένη από την αναμενόμενη. Να μας... Τα στοιχεία, έχετε δίκιο. Ναι. Ή την αναμένη να την πάρει, ή την πήρε κομμένη. Ας επανέλθει να το απαντήσει. Ο κύριος Γιάννης από την Αρτέμιδα, δίπλα, κατέθεσα από Τσαχαρνέ, κατέθεσα, λέει, το Δεκέμβριο του 20 για σύνταξη και ακόμα δεν έχει βγει καμία απόφαση. Δεν μπορεί, διότι εδώ να πούμε και το ξαναείπαμε, λειτουργεί ο θεσμός. Ψέματα, απόφαση, ψέματα. Απόφαση τον Απρίλιο του 21, κατέθεσε Δεκέμβριο του 20, απόφαση Απρίλιο του 21, αλλά λεφτά τίποτα, ούτε έναντι. Δεν μπορεί. Διότι όσοι εδικαιούνται και είχαν καταθέσει μέχρι Μαρτίου 2021 πήρανε προκαταβολή για αναδρομικά. Αυτό που είχε κάνει ο κύριος Χατζηδάκης, 40.000 η πρώτη λέτε. Βεβαίως, και λειτουργεί ο θεσμός, να είμαστε δίκαιοι. Όχι, καλά κάνετε και το λέτε. Λειτουργεί, άρα να ψάξει ο κύριος τηλεθεατής μήπως έχει εμπλοκή η θεμελίωσή του.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, κάνε το ερώτημα που θες για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Τώρα, πιο απ' όλα να πρωτοκάνω. Ας πούμε ένα χρηστικό. Τα αναδρομικά που περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Κύριε Σκουρή, λέγαμε ότι μπορεί να είναι και μέσα στη βδομάδα, δεν μας έκατσε. Κύριε Σκουρή, ήταν το 28-29 Ιουνίου. Όχι, όχι. Έχουμε προβληματιστεί με το εξής. Χαίρομαι που το θέτετε. Δεν θα το έλεγα, αλλά θα πω και μία κουβέντα. Όταν προχτές έφυγε παρέντος η κυρία Σαν, ναι. Ξέραμε και γράψατε και υπόθηκαν ότι έχουν τελειώσει οι διασκέψεις και έχουν δικαιωθεί οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αλλά ανέλαβε και ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Λέτε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το θετικό κλίμα, αυτό υπονοείτε. Με προλαβαίνετε. Εύχομαι να μην συμβεί ό,τι συνέβη το Μάρτιο του 2018. Όταν επί κυρίου Σακελαρίου που παραιτήθηκε επειδή είχε βγάλει σωστές αποφάσεις υπέρ των συνταξιούχων, με την έλευση της κυρίας Σακελαροπούλου άλλαξαν τα πάντα και τα πλήρωσαν οι συνταξιούχοι. Δεν λέω ότι επηρεάστηκαν, προσέξτε, αλλά με την έλευσή της χαθήκανε δώρα δημοσίων υπαλλήλων, χαθήκαν αναδρομικά συνταξιούχων, χαθήκανε συντάξεις πολύ τεκνών μανάδων. Εύχομαι, γι' αυτό πρέπει η κυρία Σαρπ τώρα να τελειώσει, αν έχει αποφασιστεί, να βγει απόφαση για να μην πλέξουμε σε άλλες διασκέψεις, λοιπόν, και συνδέσεις. Κύριε καθηγητά, χαίρομαι που το θέσατε. Να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα θα πάτε καμιά βόλτα κάτω στο Κατράκιο τίποτα τώρα που έχει ομιλία ο Τσίπρας, όχι, ε? Κύριε, με προκαλείτε σε πολιτικότερες ερωτήσεις, δεν θα υπησερχόμενοι. Δεν θα κάνετε εισπίδηση, μάλιστα. Θα πούμε, όχι. Λοιπόν. Με ενδιαφέρει η κοινωνική ενημέρωση και εκπομπές σαν τις δικές σας και άλλες που με καλούν και με τιμούν. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Είστε καλά. Πάμε να καλύψουμε.